Λοιπόν, θα ανοίξουμε μία παρένθεση τώρα με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το θωρικτό Αβέροφ στην άμυνα, στο μέτωπο της άμυνας της πατρίδας μας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Απαντήσεις γύρω από το θωρικτό Αβέροφ δίδονται μέσα από ένα ντοκιμαντέρ εξαίσιο, εξαιρετικό. Η διάθεση του οποίου βέβαια είναι δωρεάν, μπορεί κάποιος να μπει στο YouTube και να το απολαύσει, να το παρατηρήσει, να το ακολουθήσει. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χρήστος Γιατράκος, είναι κινηματογραφιστής. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Βέβαια. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω η αφορμή ποια ήταν προκειμένου να προχωρήσετε στη δημιουργία του. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι σχετικό με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, δηλαδή κάτι που να αφορά την εθνική επέτειο, την αντίσταση. Και σκεφτήκαμε το Αβέροφ. Οπότε ξεκινήσαμε να δημιουργούμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μάλιστα, να πω ότι η διάθεσή του είναι δωρεάν και έχετε λάβει και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, σωστά? Ναι, φυσικά δεν το δημιουργήσαμε το ντοκιμαντέρ έτσι. Έχει την άδεια του ΓΕΝ και φυσικά και του κυβερνήτη του κ. Χαραλαμπόκου. Ο οποίος τοποθετείται, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο ντοκιμαντέρ. Η ιδέα καταρχήν του ντοκιμαντέρ είναι να δημιουργηθεί ένα βίντεο το οποίο να είναι σαν να έχει πάρει κάποιος την οικογένειά του και να έχει μπει στο Αβέροφ και να το δει, να ακούσει την ιστορία του και να δει τις αίθουσες και τα μυστικά του. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί σαν πλωτό μουσείο που είναι και να το δει. Οπότε κάναμε κάτι διαφορετικό, εκτός από τις συνεντεύξεις που ο κύριος Χαραλαμπούβλος έχει δώσει αρκετές, δηλαδή, σε κανάλια και σε εκπομπές, όπως έχουμε δει και το Αβέροφ από διάφορα βίντεο, αλλά θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι καινοτόμο, κάτι καινούριο, που να είναι σαν μια ψηφιακή απεικόνιση μέσα από αυτό το βίντεο σε οποιονδήποτε θεατή θέλει να μπει μέσα και να νιώσει όλο αυτό το σθένος, ας πούμε, και το πώς ζούσαν και την καθημερινότητα των αξιωματικών και το θάρρος τους και να μάθει και την ιστορία. Θέλω να μου πείτε πόσο διάστημα, πόσες μέρες, πόσους μήνες σας πήρε για να συγκεντρώσετε από τη μία το υλικό και για να μονταριστεί βέβαια στη συνέχεια. Όλο πήρε γύρω στους 2 μήνες. Όλη η διαδικασία. Τα γυρίσματα δεν ήταν πολλά όσον αφορά τα ενάρια πλάνα, ναι, και τις συνεντεύξεις και τα εσωτερικά πλάνα, όσο το να μαζευτεί όλο το αρχείο και να γίνει το μοντάζ με τη μουσική και όλους αυτούς τους ήχους που ακούτε. Δηλαδή προσπαθήσαμε να βρούμε ακόμα και τον ήχο της μηχανής, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος αυτής της μηχανής που ακούμε στο ντοκιμαντέρ. Για να θαυμάσει κάποιος από τους τηλεθεατές μας παρακολουθούν εδώ στην Κρήτη αυτή τη στιγμή αυτό το όμορφο ντοκιμαντέρ βίντεο, πού μπορεί να περιηγηθεί, πού μπορεί να μπει, YouTube? Το βίντεο, ναι, θα το δει σαν θωρικτό Αβέροφ, ένα ζωντανό θρύλος. Ακριβώς είναι ο τίτλος που έχουμε βάλει και στη σύνδεσή μας. Ο τίτλος, ναι. Πολύ σημαντικό είναι βέβαια ότι η κινηματογράφηση έγινε στις 12 Μαρτίου του 2021. Ναι. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί χωρίς να το γνωρίζουμε, γιατί και εμείς πολλά πράγματα, εκτός ότι είχαμε διαβάσει την ιστορία για να ξέρουμε τι θα κινηματογραφήσουμε, τα μάθαμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και αυτό που μάθαμε είναι ότι η πρώτη καθέλκυση έγινε στο Λιβόρνο της Ιταλίας στις 12 Μαρτίου του 1920. Δηλαδή μιλάμε ότι η κινηματογράφηση έγινε, χωρίς να το γνωρίζουμε, ακριβώς 111 χρόνια μετά την πρώτη καθέλκυση του πλοίου. Μάλιστα. Και φυσικά πολλά ακόμα μάθαμε, τα οποία έχει τη δυνατότητα να τα απολαύσει ο καθένας να τα μάθει από εκεί για την ιστορία του, αλλά και μυστικά. Μάλιστα. Πράγματα όσον αφορά και την κατασκευή του, αλλά και αίθουσες στις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα να δει ακόμα και αν το επισκεφτεί. Δηλαδή, μάλιστα. Σε εισαγωγικά κρυφές αίθουσες. Κύριε Γιατράκο, ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια για την αξιέπαινη προσπάθειά σας και για αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που το μεταδίδετε και εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά.